Inboxers, μου κάνετε πως είσαστε. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς The Road So Far. Μάργος, λοιπόν, να ακούσετε τι γίνεται. Επειδή μέχρι στιγμής εγώ πέρα, όπως είχα πει και στο συγκεντρωτικό το βίντεο εκεί πέρα για να ολοκληρώσω το 2018, είχα παραμελήσει και είχα ξεχάσει, είχα ξεχάσει πάνω απ' όλα, απλά δεν είχα προλάβει να ολοκληρώσω 3 επεισόδια The Road So Far. Οπότε δεν τα πω αναλυτικά, θα τα πω εντάχυτα για να μπορέσουμε, ας πούμε, να τα προσθέσουμε και αυτά εκεί πέρα. Και από εδώ και πέρα, για 2019 πάνω απ' όλα καλή χρονιά, θα τα κάνουμε εντάχυτα και γρήγορα. Δεν θα κάνουμε πιο πολύ αναλυτικά για να μην γίνεται χρονοβόρο και κουραστικό το κάθε επεισόδιο. Οπότε τώρα για Οκτώβριο του 2018, αν και έχουμε 19, θα μιλήσουμε για τον Οκτώβριο. Παίξαμε λίγα παιχνίδια, είχαμε εκεί πέρα βρει λίγο χρόνο, εντάξει, τα καταφέραμε και βάλαμε ορισμένα παιχνίδια. Γιατί όπως είχα πει στο συγκεντρωτικό εκεί πέρα το βίντεο, δεν είχα πάρα πολύ χρόνο λόγω δουλειάς πάρα πολύ. Οπότε για Οκτώβριο του 2018 είχαμε παίξει, είχαμε βάλει ένα ωραίο επεισόδιο Star Wars Battlefront 2. Ξεκινήσαμε εκεί πέρα το Light Side, το οποίο εκεί πέρα κάναμε ορισμένα επεισόδια με ορισμένους εκεί πέρα ήρωες της Light Side Force εκεί πέρα της, πώς το λένε, το Light Side, ας το πούμε έτσι, που ας πούμε εκεί πέρα παίξαμε με Luke Skywalker, παίξαμε και με Han Solo και παίξαμε και με άλλους εκεί πέρα χαρακτήρες. Μόνο αυτό το πράγμα. Στη συνέχεια βάλαμε μετέπειτα τρία επεισόδια όσον αφορά το Metal Gear Solid το 5, το οποίο εκεί πέρα στο 20ο επεισόδιο κάπου εκεί πέρα ξεκινήσαμε την τελική μάχη με τα Skulls, τα οποία πέρασα πάρα πολλά μέχρι, ας πούμε, εγώ να καταφέρω να νικήσω τα Skulls, γιατί εκεί πέρα πρέπει απλά να τα νικήσω για να πάω να σώσω ένα γέρο και μετά να το πάμε στη βάση για να σώσει τη βάση του στρατιώτες μας από κάποιον ιό, ο οποίος δεν ξέρουμε από πού προέρχεται αυτός ο ιός. Μετέπειτα στο επεισόδιο του 21 πήγαμε εμείς, περάσαμε μέσα από πολλά στρατόπεδα για να φτάσουμε στο Skull Face, εκεί πέρα είναι το Final Boss. Όταν φτάσαμε στο Skull Face, μετά πήγαμε, ήρθαμε αντιμέτωποι με το Metal Gear το Ray. Περάσαμε πάρα πολλά μέχρι να το νικήσουμε αυτό. Ήταν ωραίο επεισόδιο, το χάρηκα πάρα πολύ. Έδειξε για όλα, ας πούμε, όλη την ιστορία, το τι τράβηξε, ας πούμε, ο Snake μέχρι να φτάσει εκεί πέρα. Έδειξε και την ιστορία ότι καλά πώς πέθανε, τι έγινε, ποιος τον σκότωσε κτλ. Μόνο αυτό. Και στο επεισόδιο το 22ο επεισόδιο κάναμε, ας πούμε, ένα intro στο chapter 2 του Metal Gear Solid 5. Γιατί όλο αυτό που παίζαμε μέχρι στιγμής, τότε δηλαδή πέρσι, ήταν το πρώτο chapter. Το δεύτερο chapter έχει άλλη περιπέτεια, θα τη δούμε μετέπειτα στην πορεία. Αυτά όσον αφορά πιο πολύ το Metal Gear Solid 5. Θα τα πω εντάχυτα, γιατί δεν θέλω να κρατήσω πάρα πολύ χρόνο πάνω σε αυτά τα επεισόδια. Είναι τρία να τα βγάλω όλα και καλά να τα προχωρήσω για να ξεκινήσουμε να βγάζουμε επεισόδια για το Γενάρη του 2019. Μετέπειτα τότε βάλαμε και μια ωραία σύνθεση που ήταν το κουτί, το Thermal Take View 91, πως λεγότανε, Thermal Take View 91 Tempered Glass RGB Edition, πάρα πολύ ωραίο κουτί, δείτε το σχετικό το βίντεο, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, είναι ένα full tower, το οποίο εκεί πέρα χωράει τα πάντα, μόνο αυτό. Και μετά βάλαμε σαν τελευταίο επεισόδιο του μήνα του Οκτωβρίου του 2018, ήταν ένα επεισόδιο Assassin's Creed Origin, το 23ο, στο οποίο εκεί πέρα, ας πούμε, περάσαμε πάρα πολλά, δηλαδή κάθε επεισόδιο που κάνω στο Assassin's Creed το Origin, απλά πιο πολύ ολοκληρώνω αποστολές συνέχεια, δεν είχα πλήρως ανοίξει όλο το χάρτη, έχω ακόμα πάρα πολλά πράγματα να κάνω μέχρι να ανοίξω το χάρτη. Απλά εκεί πέρα μόνο ήρθα αντιμέτωπο στα πω, το οποίο είναι ένα σημείο το οποίο μου κράτησε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και ήταν, ας πούμε, εκεί πέρα που αντιμετώπισα μια θεά, η οποία αυτή η θεά ήθελε κάποιο λίγο ανεβασμένο level προκειμένου εμείς να την αντιμετωπίσουμε, να την νικήσουμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολη, πέρασα πάρα πολλά, δεν κατάφερα να την νικήσω, κάποια στιγμή θα την νικήσω και αυτήν. Αυτά όσον αφορά πιο πολύ τώρα το μήνα τον Οκτώβριο. Τέτοια απλά, αυτά τα τρία επεισόδια τα οποία θα κάνω τώρα που είναι Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβρη 2018 θα είναι απλά και σύντομα. Ώστε να μπουν, να τελειώνω, μην τα αφήνω σε κρεμότητες, να προχωράμε σταθερά και συνέχεια, να μην αφήνω και ένα πίσω. Να τα ολοκληρώνω ό,τι και να έχω πίσω από το παρελθόν για να τελειώνω και να βάζω κάτι καινούριο στο κανάλι. Αυτά όσον αφορά πιο πολύ το μήνα τον Οκτώβριο. Τα λέμε στον επόμενο μήνα τον Νοέμβριο, το οποίο βέβαια θα είναι το επόμενο επεισόδιο του The Road So Far. Τα ξαναλέμε. Γεια σας και καλή συνέχεια.